Θα προλάβει ο Γεωργίας. Άφησε για τον Λάκη, ποιος κερδίζει το φάουλ από τον Σατσά. Είναι σε καλό σημείο, ένα κοντινό κόρνερ θα έλεγα για την ΑΕΚ. Και ενώ ο Ευγένιος Γκέραρντ ετοιμάζει την τρίτη αλλαγή, είδαμε και πάλι σε επανάληψη το φάουλ του Μαρίνου Σατσά πάνω στον Βασίλη Λάκη. Είναι ο Πέτρος Πέτρου αυτός που ετοιμάζεται και τον βλέπετε άλλωστε να πλησιάζει τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για να περάσει στην συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τραυματιστεί ο Ηλία, γι' αυτό το λόγο ο Έγκεν Γκέραρντ πρέπει να καλύψει το κενό, μιας και ο νεαρός, ο 22χρονος αμυντικός μέσος του ΑΠΟΕΛ δεν φαίνεται να είναι σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Έγκεν Γκέραρντ με την χρησιμοποίηση του Ηλία από την αριστερή πλευρά κατάφερε να καλύψει το όποιο κενό. Ενώ όπως με πληροφορεί ο Ηλίας Καραγιάννης δεν θα είναι ο Πέτρος Πέτρου αυτός που θα περάσει το παιχνίδι. Αλλάζουν τα πλάνα του Έγκεν Γκέραρντ. Θα είναι ο Χαραλάμπους αυτός που θα περάσει το παιχνίδι, ο Ζαχαρίας Χαραλάμπους. Με την πρώτη διακοπή και αφού εξελιχθεί το παιχνίδι. Εκτέλεσε σχεδόν από ευθείας ο Τσάρτας. Στην πορεία της μπάλας έδιωξε με γροθιές ομορφής. Ελέγχει ο Κατσαντριάν. Πιέζει ο Γεωργέας. Πλάγιο για τον ΑΠΟΕΛ. Και τώρα έτοιμος ο Ζαχαρίας Χαραλάμπους να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ έχει ήδη αποχωρήσει πάνω στο φορείο ο Μάριος Ηλία. Τελευταία αλλαγή λοιπόν για τον Έγκεν Γκέραρντ μετά από την χρησιμοποίηση τόσο του Νεκτάριου Αλεξάνδρου όσο και του Ορόσκο Ανωνάμ, των δύο επιθετικών. Αναγκαστική αλλαγή αυτή του Ηλία με τον Χαραλάμπους. Ράιτ με την βοήθεια του Γεωργία, η μπάλα που μακρύνεται από την άμυνα Τσάεκ. Σατσάς όπως εσφυρίζει επιθετικό φάουλ ο Δανός διαιτής, φάουλ που χρεώθηκε ο Ηλιαίβιτς. Το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ παραμένει. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το ημίωρο του δευτέρου μέρους, το 75ο λεπτό του παιχνιδιού και υπενθυμίζουμε από το 58ο η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ με κεφαλιά από τον Μαουρίσιο Ράιτ. Φάουλ του Λάκη τώρα πάνω στον Γεωργίου. Η ΑΕΚ που θα μπορούσε σε τουλάχιστον άλλες 2 με 3 περιπτώσεις να είχε πετύχει κι άλλο γκολ. Η ΑΕΚ που είδε και τον δανό διαιτητή της συνάντησης, τον Κλάους Μπολάρσεν, να αγνοεί περίπτωση πέναλτι σε αντικανονικό μαρκάρισμα του Γεωργίου πάνω στον Βασίλη Λάκη και που βρίσκεται τώρα στην οργάνωση μιας ακόμη επίθεσης από την άμυνα. Τον Λάκη να αφήνει πίσω στον Γεωργέα. Αυτός περνάει ψύχρεμα στον Κατσουράνη, μπάλα για τον Καψί και αριστερά στον Κασάπη. Ζαγοράκης για τον Τσάρτα. Η κίνηση και πάλι κάθε την παλιά από τον Τσάρτα για τον Ήβιτς. Καλύπτει ο Καρίδης, πλάγιο out για την ΑΕΚ. Στο βάθος ο Ήβιτς. Ο Τσάρτας έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Ήβιτς με τον Γεωργίου. Φαίνεται πως δεν έχει μπει για τα καλά στο μάτι του Δανού. Ο Ήλια Ήβιτς τον έχει αποπάρει ο διαιτητής μετά από κάποια σφυρίγματα εις βάρος του και κάποιες αντιδράσεις, ίσως κάποια παράπονα του Σέρβου επιθετικού της Ένωσης. Ο Χιώτης μπροστά από τον Αλεξάνδρο απομάκρυνε. Κεφαλιά του Λάκη πάνω στον Κατσαντριάν και τώρα Σατσάς για τον ΑΠΟΕΛ. Παρέμβαση από τον Γεωργιά, η μπάλα στον κοινό χώρο εκεί όπου ο Νικολαίδης μάχεται με τον Δασκαλάκη. Ο Ντέμις ανοίγει πολύ την μπάλα, δεν θα προλάβει παρά την προσπάθειά του. Αυτό που μετράει είναι το τελευταίο και γι' αυτό όπως ακούτε το αναγνωρίζει και το κοινό στο Νίκος Γκούμας. Στην επίθεση ο ΑΠΟΕΛ με τον Μαλέκο. Ο Καψής κάνει για μία ακόμη φορά άριστα τη δουλειά του. Παραχωρεί το πλάγιο. Εκτελέστηκε για τον Ανωνάμ. Δεν μπόρεσε να σουτάρει ο Νιγηριανός. Βρήκε με το δεξί πόδι και τον Μαουρίσιο Ράιτ. Γι' αυτό ο σκόρερ μπέκ στη μίση του μοναδικού τέρματος του αγώνα είναι πεσμένο στο έδαφος. Δείτε εδώ. Βρήκε στο καλάμι του δεξιού ποδιού τον αντίπαλό του. Θα μπορούσε να είχε σφυρίξει το έμεσο υπέρ της ΑΕΚ ο διαιτητής, δεν το έπραξε. Από την άλλη πλευρά
Μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για ισοφάριση στο σούτ του Χαραλαμπίδη. Και μετά από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Κώστα Μαλέκο, ο Αποέλ φτάνει μια ανάσα. Δείτε και πάλι. Στην ισοφάριση. Νέο γέμισμα. Ο Χιώτης όπως με τα ακροδάχτυλα. Ο Καψής βγάζει και πάλι την μπάλα από την άμυνα. Θα κερδίσει τώρα ο Σατσάς η παρέμβαση και πάλι με το σώμα από τον Μιχάλη Καψή. Πλάγιο για τον Αποέλ που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην ισοφάριση. Σε αυτήν την φάση το 31ο λεπτό αυτού του δευτέρου μέρους. 76ο του αγώνα. Με το σούτ του Χαραλαμπίδη μπάλα βρήκε στο γόνατο του Μαουρίσιο Ράιτ και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Διονύση Χιώτη. Το 1-0 λοιπόν παραμένει για την ΑΕΚ που έχει και την χρειάζεται φυσικά και σε αυτό το παιχνίδι την τύχη με το μέρος της. Κάτω από τα πόδια του Αλεξάνδρου το τακουνάκι του Νικολαίδη και στη συνέχεια φάουλ του Ζαγοράκη πάνω στον Χαραλαμπίδη. Δείτε και πάλι το σούτ από τον Χαραλαμπίδη μετά από την παρέμβαση του Ράι την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χιώτη που είχε νικηθεί σε αυτή τη φάση. Ευτυχώς για την ΑΕΚ. Μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ράιτ υπό την πίεση του Ανωνάμα. Κεφαλιά από τον Αλεξάνδρου τώρα. Γεωργίας προς τα πίσω στον Χιώτη και αφού είχε γίνει φάουλ από τον Νιγηριανό επιθετικό του Αποέλ. Παρατηρήσεις από τον Δανό διετή. Στον αντίπαλο επιθετικό. Χιώτης τον χτυπάει στην πλάτη θέλοντας να πει να παίξει πιο ήρεμα. Νονάμ ο οποίος φλερτάρει σε αυτή τη φάση με την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ενώ πεσμένος στο έδαφος είναι ο 26χρονος ο Νίκος Γεωργίας. Στην στιγμή που ο Λάκης κοντά στον πάγκο της Ένωσης δροσίζεται. Έχει σηκωθεί και ο Μίχελ Κρέκ. Ενώ ο Πετκόφ επιστρέφει στον πάγκο και θα δούμε αν θα μας το μεταφέρει φυσικά ο Μάικς Μπεκιάρης. Θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια, τον βλέπουμε να βγάζει την φανέλα του, ο Βούλγαρος μέσος της Ένωσης. Θα δούμε λοιπόν αν στην συνέχεια, στην εξέλιξη του παιχνιδιού, περάσει το παιχνίδι σαν μία ακόμη αλλαγή μετά από αυτήν του Ήλια Ίβιτς για τον Σερβοέλληνα τεχνικό και την Ένωση. Χιώτης έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Τα λεπτά κυλούν και κυλούν υπέρ της ΑΕΚ που κρατάει αυτό το 1-0 τη νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι. Στον Νίκος Γκούμας με το γόνατο Κατσουράνης θα κατεβάσει ο Ζαγοράκης. Νικολαίδης κάλυψε από το μαρκάρισμα του Κατσαντριάν. Άφησε στον Λάκη από την άλλη πλευρά ο Τσάρτας είναι ξεμαρκάριστος, ζητάει την μπάλα. Νικολαίδης έπαιξε τον 1-2 με τον Λάκη, δεν μπόρεσε όμως ο Λάκης να ολοκληρώσει. Και τώρα ο Χαραλάμπους για τον Αποέλ βγάζει την μπάλα από την άμυνα, ξεπερνάει τη μεσαία γραμμή και τροφοδοτεί τον Αλεξάνδρου. Σατσάς. Σε αυτό το σημείο και η κούραση αρχίζει και κάνει τα πρώτα της, την πρώτη της εμφάνιση θα έλεγα. Το λάθος από τον Χαραλαμπίδη, ο Ράιτ για τον Τσάρτα, ενώ πιέζεται από τον Γεωργίου, άφησε στον Νικολαίδη. Και πάλι Τσάρτα, συμπαλιά για τον Ίβιτς, που κοντρολάρει με το σώμα, με το στήθος συγκεκριμένα. Βλέπει όμως ότι είναι μόνος του στην επίθεση και έτσι αφήνει στον Κατσουράνη αυτός για τον Νικολαίδη. Ανεβαίνει και ο Κασάπης. Παίχτες της ΑΕΚ θέλουν να ηρεμήσουν φυσικά το παιχνίδι σε αυτό το σημείο, να μην ρισκάρουν, να αφήσουν τους παίχτες του Έγεν Γκέραρντ ακόμη περισσότερο να κυνηγούν την μπάλα, ενώ βλέπετε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς με τον Μίλεν Πέτκοφ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποτελέσει την δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ. Μπαλιά του Ζαγοράκη στο γενό χώρο για τον Τσάρτα, γυρίζει παράλληλα και έχουμε την παρέμβαση του Δασκαλάκη για το κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Ίσως να το εκτελέσει ο Τσάρτας και στη συνέχεια να αφήσει τη θέση του στον Μίλεν Πέτκοφ. Αυτό πρέπει να είπε και ο Τάκης Περσίας στον τέταρτο διετή. Περιμένει δηλαδή την εξέλιξη της φάσης και με την πρώτη διακοπή. Ο Τσάρτας ήταν αυτός που θα αφήσει τη θέση του στον Πετκόφ. Εκτέλεσε ο Τσάρτας το σούτ, ή μάλλον η προσπάθεια σούτ από τον Νικολαίδη που βρίσκει αέρα και όχι την μπάλα. Έχουμε πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ.
από την ενέργεια του Βασίλη Λάκη. Ο Μάκης Μπεκιάρης ζητάει το λόγο. Σε ακούμε, Μάκη. Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένο να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίλεν Πετκόφ και να πάρει τη θέση του Βασίλη Τσάρτα. Προσωρινά η αλλαγή παίρνει παράταση ακριβώς επειδή ο Λάκης ενστάθηκε κάποιες ενοχλήσεις. Το ίδιο του Σαμπάκεφ και είπε στον Τάκη Περσία να σταματήσει, να μην γίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή η αλλαγή και ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής αν δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Βασίλης Λάκης. Ο Μίλεν Πετκόφ πάντως είχε επιστρέψει στον πάγκο. Μάλιστα. Αυτά για ό,τι αφορά τις αποφάσεις και ενώ το παιχνίδι εξελίσσεται από τον πάγκο της ΑΕΚ. Κινήσεις τακτικής, κινήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την ενέργεια που έχουν ξοδέψει οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το παιχνίδι. Την κούραση που έχει βαρύνει τα πόδια ορισμένων. Τσάρτας. Το άφησε χώρο ο Νικολαίδης. Ο Τσάρτας δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Ίβιτς. Κερδίζει στην συνέχεια ο Ζαγοράκης υπό την πίεση του Χαραλάμπους και του Σατσά. Μάλλον του Κατσαντριάν. Πήρε το φάουλ τελικά. Ο έμπειρος μέσος της Ένωσης, δίνοντας την ευκαιρία και στους συμπαίχτες του να πάρουν βαθιές ανάσες. Όχι, επιμένει τελικά στην λύση Πετκόφ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και ο Βούλγαρος μέσος της ΑΕΚ επιστρέφει κοντά στη μεσαία γραμμή για να γίνει αυτή η αντικατάσταση με την πρώτη διακοπή. Ο Καψής στο μεταξύ τροφοδοτεί τον Κασάπη που έχει χώρο μπροστά του. Τώρα μαρκάρει ο Μαλέκος, ο Τσάρτας με κεφαλιά γυρίζει για τον Ίβις, αλλά είναι σε θέση offside ο τελευταίος. Και θα βγει τελικά ο Βασίλης ο Λάκης. Ο Τσάρτας λοιπόν μένει στον αγωνιστικό χώρο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Λάκης είναι πιο σοβαρό και φαίνεται να μην επιτρέπει στον διεθνή μέσο επιθετικό της Ένωσης να συνεχίσει. Και έτσι λοιπόν τη θέση του θα πάρει ο Μίλεν Πετκόφ. Γίνεται αυτή τη στιγμή λοιπόν η αλλαγή. Ο Πετκόφ περνάει στην δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Λάκης. Ενώ το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ παραμένει. 38 λεπτά παιχνίδιου σε αυτό το δεύτερο μέρος. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Η παλιά του Ίβιτς για τον Κατσουράνη. Ποιος πρόλαβε να γυρίσει μπάλα, πήρε ύψος. Ο Νικολαίδης παρεμποδίζει εκεί τον Μορφή. Φυσικά χωρίς να υπάρχει κάτι του αντικανονικό. Ο Μορφής θα μπλοκάρει στην εξέλιξη της φάσης την μπάλα. Και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. ΑΕΚ από ΕΛ 1-0. Ο Ράιτ προς τα πίσω, ψύχραμα με το κεφάλι για τον Χιώτη πριν προλάβει ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου να επέμβει. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Πέτκοφ, που θα ξεπεράσει τη μέσα γραμμή. Παλιά για τον Ίβιτς, πολύ δυνατή για να προλάβει ο Ηλία Ίβιτς. Πλάγιο για τον Αποέλ, ενώ γίνονται συστάσεις στους οπαδούς του Αποέλ να παραμείνουν μετά το τέλος της αναμέτρησης στις θέσεις τους, ώστε να αποχωρήσουν αργότερα. Και ακούμε τον Μάκη Μπεκιάρη για ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λάκη και ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Σε ακούμε, Μάκη. Αρχικά ήταν να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Βασίλης Τσάρτας, αλλά όπως είπαμε, ο Βασίλης Λάκης θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Βγήκε πριν από λίγο από τον αγωνιστικό χώρο. Όλοι στον πάγκο της ΑΕΚ του έδωσαν συγχαρητήρια, αλλά ο Νίκος Πανταζής, ο φυσιοθεραπευτής της Ένωσης, είχε ένα λόγο παραπάνω να του κάνει μια ερώτηση σχετικά με το πώς αισθάνεται. Ο Λάκης του είπε ότι έχει χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα. Στο μεταξύ, ο Νικολαίδης αστόχησε σε αυτήν την φάση, έχοντας καλύψει όπως το συνηθίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως να βρει το στόχο. Τσάρτας πέρασε για τον Ζαγοράκη. Προβολή του Κατσουράνη που είδε ότι δεν προλάβει ο συμπαίχτης του και έτρεξε και κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Νέο τακουνάκι. Τουλάχιστον σε 4-5 περιπτώσεις οι παίχτες της ΑΕΚ έπαιξαν με αυτόν που θεωρείται ποδοσφαιρικά τουλάχιστον ο πλέον θεαματικός τρόπος. Για κάποια πάσα, για κάποια έξυπνη μεταβίβαση. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο πεντάλεπτο, όπως βλέπετε. Το 1-0 παραμένει. Χάρη στον γκολ με το οποίο ο Μαουρίσιο Ράιτ στο 58 λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Ήταν το καλύτερο σημείο για να σπάσει κατά κάποιο τρόπο
η πρωτοβουλία των κινήσεων που είχαν οι παίκτες του Έγκεν Γκέραρντ, οι οποίοι έβλεπαν τα λεπτά να κυλούν. Εδώ βλέπετε και το offside που σημειώθηκε νωρίτερα. Σωστή υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον Γιένς Λάρσεν. Κασάπης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βαθιά παλιά με στόχο τον Νικολαίδη. Αυτός στον Τσάρτα, παίρνει θέση στον κενό χώρο Ίβιτς. Ο Τσάρτας προσπάθησε να τον τροφοδοτήσει, μπάλα παίρνει ύψος από την κεφαλιά του Χαραλάμπους. Ο Καρίδης ελέγχει. Πέρασε στον Χαραλαμπίδη. Αυτός για τον Μαλέκο, σε καλύτερη θέση ο Μιχάλης ο Καψής, ο οποίος έχει κερδίσει εντυπώσεις απόψε σε αυτήν την θέση. Τσάρτας για τον Κασάπη, πάλι Τσάρτας. Παλιά στον ξεμαρκάρι στο Ίβιτς, τον οποίο τώρα τρέχει να πιέσει ο Σατσάς. Ο Πετκόφ για τον προθυμένο από την δεξιά πλευρά Γεωργία. Ο Ίβιτς, κοντά στη μεγάλη περιοχή, δεν μπόρεσε να περάσει. Το δεξιό Γεωργίου. Θα σταφίσει για τον Χαραλαμπίδη. Ο Ζαγοράκης κλέβει από τον Μαλέκο. Περνάει στον Ίβιτς και πάλι για τον Ζαγοράκη, λάθος από τον Μαλέκο. Τσάρτα στη μεγάλη περιοχή, δυσκολεύεται εκεί να μείνει όρθιος. Δεν υπάρχει κάτι το μεμτό, λέει ο Δανός διαιτής, και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Γεωργίου να αφήνει για τον Χαραλαμπίδη. Παρέμβαση από τον Κατσουράνη, αποτελεσματική, νέα όμως προβολή από τον Χαραλαμπίδη, και ο Γεωργίου τώρα τροφοδοτεί τον Σάτσα. Κενός χώρος για τον Κατσαντριάν, ποιος θα δοκιμάσει το σουτ με το αριστερό, είναι άστοχο ευτυχώς. Για την εστία του Διονύση Χιώτη, για την ΑΕΚ, το 1-0 παραμένει. Ενώ έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Δείτε εδώ και πάλι το άστοχο σουτ του Ρομίκ Κατσαντριάν, 24χρονου μέσου από την Αρμενία. Ένα παιχνίδι λοιπόν που κυλάει ευνοϊκά για την ΑΕΚ. Ακόμη περισσότερο μετά από το 58ο λεπτό, όταν ο Μαουρίσιο Ράιτ με κεφαλιά μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Βασίλης ο Τσάρτας κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Μιχάλη Μορφή και να κάνει το ΑΕΚ από ΕΛ στο 58ο λεπτό, επαναλαμβάνουμε, το 13ο του δευτέρου ημιχρόνου, 1-0. Η ΑΕΚ ανοίγει λοιπόν την πόρτα για την πρώτη φάση των ομίλων του Champions League. Σιγά σιγά. Και ενώ ο Ράιτ τώρα θα αφήσει τον Χιώτη, κανέναν λόγο δεν έχουν οι παίχτες της Ένωσης για να βιάζονται. Τα δευτερόλεπτα κυλούν υπέρ της ΑΕΚ, που έπειτα από 8 χρόνια λοιπόν θα επιστρέψει στην φάση των ομίλων του Champions League. Θα αγκαλιάσει και πάλι αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο. Yes. Και θα δοκιμαστεί με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ζαγοράκης κλεισμένος από δύο αντιπάλους πέφτει στον αγωνιστικό χώρο πριν προλάβει να ολοκληρώσει όπως ήθελε. Χαραλάμπους και Δασκαλάκη. Δασκαλάκης τον παρεμπόδισαν, δεν υπήρξε όμως κάτι το αντικανονικό και πάλι. Τουλάχιστον κατά την άποψη του Δανού διαιτή, του Κλάους Μπο Λάρσεν. Σατσάς για τον Αλεξάνδρου, η μπάλα περνάει εκεί όπου ελέγχει ο Ράιτ. Κασάπης. Τσάρτας πίσω για τον Ράιτ, τον σκόρερ μέχρι στιγμής του μοναδικού τέρματος του αγώνα. Τρία λεπτά για τις καθυστερήσεις δείχνει ο τέταρτος διαιτής, το βλέπετε άλλωστε. Η ΑΕΚ στην επίθεση τώρα με τον Πέτκοφ. Σατσάς με προβολή γύρισε προς τα πίσω στον Χαραλάμπους, ο οποίος μπερδεύεται, αλλά παρόλα αυτά θα συνεργαστεί και πάλι με τον Σατσά. Πέτκοφ παλεύει και τελικά, ενώ ο Δανός διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, δίνοντας το πλεονέκτημα στην Ένωση, ο Πετκόφ σεντράρει. Από την άλλη πλευρά ο Τσάρτας στο κοντρόλ. Νέο γύρισμα, ο Ζαγοράκης κοντρολάρει. Θα μπορούσε να έχει σουτάρει απευθείας με το δεξί, φοβήθηκε ίσως μην αστοχήσει. Ο Μαλέκος ήρθε να δώσει τη λύση στην μεγάλη περιοχή του Αποέλ, να απομακρύνει τον κίνδυνο, να βγάλει την μπάλα. Κερδίζοντας στη συνέχεια ο Αποέλ το πλάγιο από την παρέμβαση του Γεωργέα. Ήδη βρισκόμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. ΑΕΚ από ΕΛ 1-0. Σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ στο μεγαλύτερο μέρος του υπερήχε. Κατάφερε να δημιουργήσει τις πιο κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Τώρα σε αυτήν την φάση, και ενώ είχαμε ήδη την υπόδειξη για offside, ο Καψής πέφτοντας σάτσαλα στο έδαφος
δείχνει να έχει χτυπήσει στη μέση. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για τον αμυντικό της ΑΕΚ. Δείτε και πάλι. Ο Ανωνάμ δείχνει να είναι σε θέση offside και στην συνέχεια, αφού διεκδίξε την μπάλα στον αέρα από τον Καψή, τον έστειλε στο έδαφος. Καψής έπεσε άτσαλα χτυπώντας την μέση. Σηκώθηκε ευτυχώς, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Είναι σε θέση να συνεχίσει. Ένας σίγουρα από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ, γιατί μπορεί ο Μαουρίσιο Ράιτ να ήταν ο σκόρερ. Η ΑΕΚ όμως άντεξε στην άμυνα, οπότε χρειάστηκε και πιέστηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Είχε τις λύσεις και μία από αυτές, ακούει το όνομα του Μιχάλη Καψέ, που συνεργάστηκε άψογα με τον Ράιτ. Εχτυπήσει ο Δασκαλάκης, φάουλ υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Έπειτα από την προσπάθεια του Νικολαίδη να κερδίσει την μπάλα, μάλλον να περάσει την μπάλα από τον αντίπαλο αμυντικό, φαίνεται πως έπεσε με δύναμη με το σώμα του πάνω στον 25χρονο διεθνή αμυντικό του ΑΠΟΕΛ και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτή είναι η συνέχεια της φάσης, όταν και ο Δανός διαιτής φύριξε το φάουλ υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Δασκαλάκης παραμένει πεσμένος στο έδαφος. Δείχνει να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, οι Πορτοκαλοί, συνεχίζουν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα της ομάδας τους. Πολύ σημαντική και ενθαρρυντική, θα έλεγα, η παρουσία τους σε αυτήν την εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο Δασκαλάκης είναι σε θέση να συνεχίσει, αλλά πρέπει πρώτα να αποχωρήσει. Είχε χτυπήσει το πρόσωπο, όπως είδαμε, στο ζυγωματικό, κάτω από το μάτι. Κάτι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για να ακουστεί το σφύριγμα του Κλάους Μπο Λάρσεν. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Καψής με κεφαλιά απομάκρυνε. Και ο Πετκόφ τώρα για την ΑΕΚ. Στην οργάνωση αυτής της επίθεσης, η μπαλιά αριστερά για τον Τσάρτα. Θα αφήσει πιο πίσω στον Κασάπη. Αυτός για τον Καψή και πάλι Κασάπης. Ο Ράιτ θα αλλάξει με τον Γεωργέα. Ζαγοράκης. Απομένει πλέον το τριπλό σφύριγμα από τον Κλάους Μπο Λάρσεν, που έρχεται τώρα σε αυτήν την στιγμή. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 1-0 με τον γκολ του Μαουρίσιο Ράιτ από το 58ο λεπτό. Μικρή διακοπή, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ έχει χορηγήσει η Peugeot. Και ξαφνικά όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω του. One Car Show. Peugeot 206. Λαμπρίνει τους δρόμους. Τηλεόραση Α. Είναι από τα καλύτερα τραγούδια pop που έχουν ποτέ ηχογραφηθεί. Ανήκουν στη συλλογή Electropop. Διαχρονικά κομμάτια pop που σημείωσαν επιτυχίες και έχουν μείνει αναλύωτα στον χρόνο. Για πρώτη φορά, ψηφιακά διασκευασμένα από τις αυθεντικές ηχογραφήσεις, προσφέρονται όλα μαζί σε μία συλλογή. Την Electropop. Περιλαμβάνει τα 60 καλύτερα Electropop τραγούδια σε 4 CD. Η συλλογή δεν πωλείται σε καταστήματα δίσκων. Αποκτήστε τη συλλογή Electropop στην τιμή των 39 λιρών και 90 σέντ. Φίλοι,
της ανόρθωσης της αμοχώς του. Για 28 χρόνια η ομάδα σας παλεύει για την επιβίωση μακριά από τη φυσική της έδρα. Φίλοι της ανόρθωσης, για 15 συνεχή χρόνια η ομάδα σας κάνει περήφανος με τους τίτλους και τις επιτυχίες της. Φίλοι της ανόρθωσης, δώστε ανάσα και στήριγμα στην ομάδα σας αγοράζοντας το μεγάλο λαχείο της ανόρθωσης. Λαχείο ανόρθωσης. Η πρόσκληση στον κάθε φίλο του συλλόγου για να σταθεί ακόμη πιο κοντά στην ομάδα του. Για να μπορέσει η ανόρθωση να συνεχίσει την πορεία των επιτυχιών. Johansson. Δεν του βγαίνει το 1-2. Αντίθετα πρέπει να βγει και κάτι στην Birmingham, γιατί προηγείται στο Goodison Park. Everton Birmingham με γκολ του Stern John. 0-1. Ο θετικός που σηκώνει σχεδόν όλο το βάρος μπροστά. Και η ομάδα του Steve Bruce, όσο λείπει ο Αντιολισαντέμπε Κλίντον Μόρισον, τραυματίας. Ρίσε και ζώμενος, θα μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα ο Μπένετ. Γκολ του Τζον από πέναλτι. Αναλαμβάνω, Everton Birmingham 0-1. Χάμαν, μία ακόμη θετική παρέμβαση. Ρίσε, ο Γερμανός, αψεγάδιαστος. Σε αντίθεση με τον Διούφ, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει για πολύ στο παιχνίδι. Και ούτε βέβαια και αυτός μια πρώτη στην σύντομη καριέρα του με τη Λίβερπουλ, επικός μέτρια βραδιά. Πίπια. Διούφ. Αυτού του είδους στις μπαλιές ο Όνικα, καταδικασμένος. Σαβιέ. Έγινε το λάθος του Γκάι, αλλά διόρθωσε. Ο Χάμαν πρέπει να είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Σήμερα δίχως υπερβολή. Την ίδια στιγμή ο Νταράιος Βασέλ βάζει την Άστον Βίλα μπροστά στο σκορ. Άστον Βίλα Μάντσεστερ Σίτι 1-0. Gerrard, δεν του αφήνουν το σουτ. Χάμαν. Διούφ στον Σαβιέ. Gerrard, Διούφ. Σαβιέ. Gerrard. Κάνει την κίνηση ο Μέρφι μες την περιοχή προσπίσης του Gerrard. Εις ένα στρωτό δοκάρι, άφησε έξυπνα ο Μέρφι, αλλά ή ο Owen. Και δεν μπόρεσε ο Ρίσε να σπρώξει πάρα στα αλήθεια. Δείτε ξανά τη φάση. Προσποίηση του Gerrard στον Νταφ, η σέντρα του. Νομίζω ότι ο Ρίσε ήταν αυτός το πρώτο δοκάρι.